Έχουμε πολιτικοποιήσει τα πάντα, κομματοποιήσει τα πάντα. Είναι αριστερά και αυτά που κάνανε την, ξέρω εγώ, το Καραγκιοζλίκι αυτό. Φωνάζουν οι δεξί για τις παρελάσεις. Είναι κακό. Κοιτάξτε, εμένα με ενόχλησε το εξής. Όλα αυτά τα κουβοθροκάναλα τα αθηναϊκά, τα μεγάλα, τα οποία πήραν αυτά τα παιδάκια και τα σκίσανε. Τη στιγμή που κάνουν τσιμπούκια, στον κάθε κοντομινά, τον οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του χαρίζει με νόμο 80 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Εκεί οι κύριοι και οι κυρίες δεν έχουν ευαισθησίες να τυχωθούν σε μεγαλοεπιχειρηματίες τύπου κοντομινά. Εντάξει. Και την πέσανε τώρα πολύ εύκολα σε 15χρονα παιδιά. Τα οποία βέβαια η γνώμη μου είναι ότι κι εγώ είμαι εναντίον των παρελάσεων και δεν πήγαινα στην παρέλαση. Ποια είναι η έστασή μου? Ότι επειδή θα πήγαινα κι εγώ θα κάνει καραγκιοζουλίκια. Επειδή σέβομαι τους νεκρούς του 40, δεν θα πήγαινα να τα κάνω. Και λέω, παιδιά, οι παρελάσεις για μένα είναι περιττές, ιδιαίτερα οι μαθητικές, δεν κατεβαίνω. Ναι, το ότι ξοδεύουμε πολλά λεφτά σε κυροζήνες, ούτως ή άλλως αυτό το αεροπλάνο εκεί επάνω. Λέει, είναι ήρωας ο πιλότος. Ήρωας θα είναι ο πιλότος, αν μπει κατακτητικά σε μια άλλη χώρα και πει, πάμε να πάρουμε τη χώρα. Να μπει όπως μπήκε ο Μέγα Αλέξανδρος. Το να πηγαίνει και να κάνει φιγούρες μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο. Του φύγει κανένα τιμό να πέσει σε κάνα μαγαζί και να θελήσουμε θύματα και το κοστολόγιο. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά τα λεφτά σε ένα παιδάκι που έχει καρκίνο, σε ένα νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία είναι άδεια. Και είναι ένας περήφανος καρκινοπαθής που δεν έχει να του βάλει φάρμακο, χημειοθεραπεία και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που μπορεί να τον σώσει ή να τον παρατείνει τη ζωή. Και ένα περήφανος που περνάει το αεροπλάνο εις βάρος. Όχι, δεν το δέχομαι.